Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην ναυτιλία και βεβαίως σε όλες τις οικονομικές εξελίξεις οι οποίες την επηρεάζουν. Όπως κάθε Παρασκευή μαζί μας εδώ ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης, ο οποίος είναι οικονομικός διευθυντής στην εταιρεία George Mundreas. Κύριε Λογοθέτη, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, με συγχωρείτε και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τι γίνεται στο ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο. Καταρχήν, όπως το συζητάγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε δει μια αλλαγή στάσης από πλευράς Γερμανίας, η οποία παράλληλα πιέζεται και από τα οικονομικά στοιχεία. Είδαμε να αναπτύσσεται οριακά, να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές, κατά 0,1%. Οπότε βλέπουμε μια αλλαγή στάσης. Είδαμε και την υπορριβόητη επιστολή του κυρίου Σόιμπλε προς τον κύριο Φίλιπ Ρέσλερ. Ποιο είναι το σχόλιο σας για όλα αυτά? Αναμένετε να δούμε μια αλλαγή στρατηγικής η οποία θα διαρκέσει? Αυτό είναι τώρα το μεγάλο ερωτηματικό, αν θα έχει διάρκεια ή αν είναι απλά κάποια σχόλια στο να καθησυχάσει λίγο, αν θέλετε, μια γενικότερη αντίδραση που υπάρχει στην Ευρωζώνη αλλά και εκτός. Το θετικό για μένα είναι ότι αρχίζει και ακούγεται επιτέλους και από το Σόιμπλε, ασχέτως αν το ουσιαστικά το πιστεύει ή αν θα πάρει κάποια ουσιαστικά μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή ήταν για 6 δις για να ενισχύσουν, αν θέλετε, την πτωτική πορεία της ενεργείας, το οποίο χαπάκι είναι, δεν επαρκούν τα χρήματα, αλλά τουλάχιστον αρχίζει πια και συζητείται το θέμα της ενεργείας. Έχουμε πει κατά καιρούς και εδώ σε εσάς μαζί ότι ο πρωταρχικός στόχος της Αμερικής ήταν η ενεργεία. Δηλαδή όλα τα μέτρα που παίρνει η Αμερική αυτή τη στιγμή στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας. Μάλιστα, και είδαμε και το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στην Γαλλία με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας κυρίως στους νέους. Οπότε βλέπουμε ότι είναι το φλέγον θέμα αυτό το οποίο τους καίει όλους πλέον. Τους καίει όλους και αυτό, ελπίζουμε αυτή η δήλωση που κάνει ο Σόιμπλε, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την ενεργεία και ιδιαίτερα στο Νότο, δεν είναι μόνο στα λόγια, καθώς σίγουρα θα έχει και ένα αρνητικό αντίκτυπο προς τη Γερμανία. Οι εξαγωγές της Γερμανίας μειώνονται συνεχώς προς το Νότο. Ο Νότος γενικά ήταν ένας καλός εταίρος, αν θέλετε, της Γερμανίας στις εξαγωγές. Οπότε ελπίζουμε να υλοποιηθεί και στην πράξη αυτό. Και εγώ θα μείνω σε μια δήλωση που έκανε η Deutsche Bank, έρχεται και από την Deutsche Bank, η οποία λέει ότι όντως σαφώς είναι ένα μείζον ζήτημα το θέμα της ανεργίας, αλλά πέρα από το οικονομικό θέμα, ότι δεν ενισχύεται η κατανάλωση και ούτω καθεξής, οι εξαγωγές της Γερμανίας μειώνονται κτλ. Γυρνάει και λέει ότι αν δούμε τις χώρες οι οποίες έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, παρουσιάζουν και μεγάλο πολιτικό ρίσκο από θέμα αστάθειας κυβερνήσεων. Και μάλιστα αναφέρει και κάποιες χώρες, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία και η Λουξεμβούργο, είναι οι μόνες χώρες που δεν έχουν πολιτική αστάθεια και έχουν και τα μικρότερα βέβαια ποσοστά ανεργίας στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, η πολιτική αστάθεια στις χώρες του Νότου, γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική που ακολουθείται, καλώς ή κακώς, έχει γίνει αποδεχθεί, αν θέλετε, την έχουν αποδεχθεί αυτή τη στιγμή ο Νότος και προσπαθεί να την εφαρμόσει. Βέβαια, πήρε αρκετά χρόνια να καταλάβουν και οι Γερμανοί ότι δεν οδηγεί πουθενά και πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Αναμένουμε να δούμε και μετά τις εκλογές στο Σεπτέμβριο θα κάνουν. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα και σήμερα η Fitch είπε ότι πλέον η στροφή από την λιτότητα θα είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ευρωζώνη, το αναφέρετε και εσείς στο report σας, η οικονομία της Ευρωζώνης συρρυκνώνεται για 6 συνεχόμενα τετράμινα, οπότε ο προβληματισμός είναι μεγάλος για το τι μέλη γενέστηκε. Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά και μέσα στην δημοσιονομική ολοκλήρωση στην οποία θέλουμε να προχωρήσουμε, υπάρχει και το θέμα της τραπεζικής ενοποίησης, το οποίο είναι μείζον, και πρέπει να δούμε και με αυτό τι θα γίνει, πώς αυτό θα προχωρήσει. Σωστά, οι αντιδράσεις υπάρχουν βέβαια ακόμη για το πώς θα γίνει η τραπεζική ενοποίηση από τη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι βγήκε και η Παγκόσμια Τράπεζα και κάνει έκκληση να προχωρήσει όντως η Ευρωζώνη σε μια τραπεζική ενοποίηση. Δίνει και ποσοστά, μάλιστα, για μια ύφεση στην Ευρωζώνη μείον 0,2, αν δεν απατώμε. Γενικά, αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι να μεγαλώνουν, να δυναμώνουν οι φωνές, αν θέλετε, προς την Ευρωζώνη, να προχωρήσουν μια ενοποίηση γενικότερη. Δεν είναι μόνο η τραπεζική, θα πρέπει να γίνει και πολιτική ενοποίηση ουσιαστικά, για να καταφέρει να βγει από αυτή την ύφεση που ταλανίζει τόσο διάστημα. Μάλιστα. Πάντως δεν είναι μόνο η ύφεση της Ευρωζώνης, γιατί αν γύρω ήταν τα πράγματα πιο ασφαλή, τα πράγματα ίσως να ήταν ευκολότερα και για την Ευρωζώνη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα πράγματα στις περισσότερες οικονομίες είναι δύσκολα και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε συνεχώς
πτώση, η πτωτική μάλλον αναθεώρηση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Σωστά. Ο ΙΕ έκανε μία πρόβλεψη και δίνει την ανάπτυξη την παγκόσμια οικονομία πτωτικά στο 2,3% φέτος και λέει για το 2014 στο 3,1%. Mm-hmm. Έχουμε συνηθίσει σε αναθεωρήσεις. Τα τελευταία χρόνια ειδικά όλα αναθεωρήσεις έχουμε. Ξεκινάει η αρχή του χρόνου. Και μακάρι να ήταν ανωδικές. Ποτέ δεν είναι ανωδικές αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα ο ΙΕ τονίζει ότι το πρωταρχικό πρόβλημα που υπάρχει είναι το πρόβλημα της Ευρωζώνης. Ακολουθεί βέβαια το δημοσιονομικό πρόβλημα της Αμερικής. Και φυσικά να δούμε και τις εξελίξεις από την Ιαπωνία σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση που έχει εφαρμόσει. Γιατί ανάλογα πώς θα εφαρμοστεί η ποσοτική χαλάρωση, δεν είναι πανάκια, είναι ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο, αλλά θέλει και αυτό κάποια στιγμή να είναι ελεγχόμενο. Μην ξεχνάμε ότι οι περιφερειακές Fed της Αμερικής βγαίνουν ανοιχτά και συζητάνε για το πότε θα κοπεί η ποσοτική χαλάρωση, αν θέλετε, από την Αμερική. Το θετικό είναι ότι εκεί το συζητάνε. Ενώ εμείς στην Ευρωζώνη δεν συζητάμε. Απλά λέμε ένα πυροτέχνημα και μένουμε στα λόγια. Σωστά. Οπότε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην Ιαπωνία μετά τις κινήσεις της κεντρικής της τράπεζας. Βεβαίως, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και στην Κίνα, όπου εκεί υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και για την ανάπτυξη. Και μάλιστα μετά από τις ανακοινώσεις στοιχείων στις οποίες προχώρησε, οι οποίες δεν είναι αληθείς, είναι ανακριβείς. Τι ισχύει και γιατί έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Bank of America εκεί? Κοιτάξτε, δεν είναι πόλεμος. Εμείς, επειδή και λόγω ιδιώτες, αν θέλετε, στην αυθυλία, παρακολουθούμε στενά τα τεκτενόμενα της Κίνας, καθότι ήταν, αν θέλετε, η σημαντικότερη χώρα η οποία προσέφερε πολύ θετικά στο εμπόριο. Το έχουμε πει και αρκετές φορές και στην εκπομπή σας, ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή, μάλλον τα αποτελέσματα που ανακοινώνει, δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ακριβώς αυτά που συμβαίνουν και στην πραγματική της οικονομία. Βγαίνει λοιπόν ανοιχτά η Bank of America, η οποία λέει ότι η Κίνα ανακοίνωσε ένα εμπορικό πλεώνασμα 61 δις και λέει ότι το αληθινό είναι το 1/10, ουσιαστικά είναι για 6 δις. Αυτό το υποστηρίζει η Bank of America. Σωστά. Ότι δήλωσε το 1/10 του πραγματικού πλεονάσματος. Ακριβώς. Και λέει, στο παρελθόν μπορεί να είχε και τριπλασιασμό, αν θέλετε, του εμπορικού πλεονάσματος, ειδικά πέρυσι, αλλά φέτος τα 60 δις δεν ισχύουν, παρά είναι μόνο 6 δις, όπου είναι μια δραματική μείωση και αυτό το αποδίδει στην τρομερά μειωμένη ζήτηση των εξαγωγών της Κίνας. Και μάλιστα το επεκτείνει και λίγο παραπάνω και λέει ότι δεν είναι μόνο το εμπορικό πλεώνασμα το οποίο μπορεί να μην είναι αληθή, αλλά λέει ακόμη και για το ΑΕΠ, για θέσεις εργασίας, βιομηχανικές παραγωγές και ούτω καθεξής. Μάλιστα, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά τι ακριβώς γίνεται και στην οικονομία της Κίνας αυτή. Απόλυτα τη στιγμή. Όχι. Και εμένα προσωπικά, και εντάξει, ίσως είναι παρακινδυνευμένο να λέμε και την προσωπική μας άποψη, αλλά εγώ τολμώ να το πω ότι για την Κίνα διατηρώ και εγώ μεγάλες αμφιβολίες κατά πόσο τα αποτελέσματα που ανακοινώνει είναι τα απόλυτα αληθή. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δούμε τι γίνεται με την ναυτιλία. Έτσι, ο BDI συνεχίζει να κινείται πτωτικά. Μας λέτε για το πώς κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην έκθεση. Σας έκλεισε στις 800, όχι 200, είπαμε. Εκεί δεν θα συζητούσαμε σήμερα. Αλλά παραμένει πολύ χαμηλά, είναι στις 826 μονάδες. Και θα ήθελα να μας πείτε πώς τις επόμενες μέρες και μέχρι σήμερα έχει κινηθεί. Κοιτάξτε, αν συνεχίσει αυτή την πορεία, δείχνει ότι ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να δούμε το 7 μπροστά στο δίκτυο, δηλαδή να έχει πέσει κάτω από τις 800 μονάδες. τα Panamax, τα οποία είχαν συνεισφέρει θετικά, αν θέλετε, και στην πορεία του δίκτυου, έχουν αρχίσει και μια πτωτική πορεία. Σήμερα που μιλάμε, μόνο δύο τύποι πλοίων, τα Supramax και τα Handysize, είναι αυτά που είναι θετικά σε έσοδα, ενώ τα Capes και τα Panamax έχουν αρνητική πορεία. Πλησιάζοντας το καλοκαίρι, πάντα υπάρχει μια διόρθωση του BDI. Mm-hmm. Το κακό είναι ότι δεν είδαμε να ακολουθεί τα ιστορικά στοιχεία όμως ο BDI και μετά, αν θέλετε, από τα τέλη Μαρτίου να κάνει αυτό το μικρό ράλι το ανωδικό. Προσπάθησε λίγο να κινηθεί, έφτασε ένα μάξιμου σε 935 μονάδες αν απατώμε και από εκεί και πέρα συνεχίζει να έχει μια πτωτική πορεία. Μάλιστα. Οι τελευταίες προβλέψεις τι αναφέρουν? Είχαμε ακούσει, μας τα είχατε πει κι εσείς, ότι από το 2014 και μετά ίσως θα δούμε μια ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, για ακόμα μια φορά βλέπουμε μια μεγαλύτερη απεσιοδοξία για το πότε θα έρθει αυτό. Η απεσιοδοξία τώρα είναι σχετικά όλα. Ακόμη πιστεύουμε, δηλαδή η πλειονότητα, αν θέλετε, των ανθρώπων που ασχολούνται με την ναυτιλία, και γι' αυτό κοιτάμε και το Confidence Index, το οποίο το κάνει η Moore Stevens, είναι θετικό ότι από 2014 θα πάνε καλύτερα. Mm-hmm. Το θέμα είναι πόσο καλύτερα και πόσο διάστημα θα διαρκέσει, αν θέλετε, η ανωδική πορεία. Με τι ταχύτητα θα είναι αυτή η ανωδική πορεία.
ένας από τους μεγαλύτερους ναυτικούς παγκοσμίου, η Nobel Group, βγήκε mm-hmm. και είπε ότι ενώ είχαμε μια μεγαλύτερη αισιοδοξία, αν θέλετε, ότι η ναυτιλία θα πάει καλύτερα το 2014, αρχίζουμε και έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, λόγω ότι ιδιαίτερα από το, μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου έχουν αρχίσει και μπαίνουν πολλές παραγγελίες στα ναυπηγεία. Μάλιστα, αυτό δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, η αύξηση των παραγγελιών. Είναι ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σήμερα είναι η υπερπροσφορά των ΝΑΣ, δηλαδή τα πολλά πλοία που υπάρχουν στο νερό. Mm-hmm. Οπότε έχουμε περισσότερα πλοία, αν θέλετε, από τα φορτία τα οποία έχουν να μεταφέρουν και γι' αυτό σημειώνεται και η πτώση. Λέγαμε το 2013 και ιδιαίτερα το 2014 το ισοζύγιο αυτό, supply demand, θα εξυγιανθεί. Φοβούνται τώρα ότι με τις παραγγελίες πολλές που μπαίνουν να ακολουθηθεί αυτή η μόδα εισαγωγικά, το να βάζουν παραγγελίες, θα παρατείνει, αν θέλετε, τη διάρκεια που θα κάνει να ανέβει ο BDI. Φυσικά τα πλοία που παραγγέλλονται σήμερα θα παραδοθούν μετά από 2 χρόνια. Δεν παραδίδονται άμεσα. Οπότε, αν όντως έχουμε μεγάλο αριθμό παραγγελιών, θα δούμε ότι και το 14 αλλά και το 15 που θα αρχίσουν να πέφτουν τα πλοία στο νερό, δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη δυναμική στην ναυτιλία. Καλύτερα ενδεχομένως από σήμερα, γιατί και το παγκόσμιο εμπόριο ευελπιστούμε να ανέβει και η παγκόσμια οικονομία να πάει καλύτερα, αλλά θα πάρει μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που αναμέναμε. Μάλιστα, όπως και να έχει, θα πρέπει να εξηγενθεί το ισοζύγιο της προσφοράς και της ζήτησης για να υπάρξουν καλύτερες ισορροπίες, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, και είναι αυτό που με ρωτήσατε πριν και σας είπα ποια πλευρά το βλέπει κανείς. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ μεγάλες τράπεζες θέλουν να αποτραβηχθούν από την ναυτιλία ή να μειώσουν, αν θέλετε, την έκθεσή τους στην ναυτιλία μέσω δανειοδοτήσεων, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιδιωτικά κεφάλαια, private equity funds ή hedge funds, τα οποία αναγνωρίζουν την ευκαιρία λόγω των χαμηλών τιμών και των νέων eco πλοίων, τα οποία έχουν τρομερή οικονομία καυσίμων, να επενδύσουν στην ναυτιλία. Οπότε, γι' αυτό σας λέω, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Ευκαιρίες υπάρχουν. Μάλιστα. Μιας και είπατε για τα eco design πλοία, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων τώρα και πώς επηρεάζουν τους πλοιοκτήτες? Κοιτάξτε, και γι' αυτό η καινούργια, πάλι σε εισαγωγικά, μόδα θα πω για τα eco πλοία, τα οποία έχουν αρκετά χαμηλότερη κατανάλωση από τα συμβατικά πλοία που είχαμε μέχρι σήμερα. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2005 οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν κατά 16% μέσο όρο κάθε χρόνο και ότι το κόστος των καυσίμων αντιπροσωπεύει το 75% του λειτουργικού κόστους ενός πλοίου, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν για έναν πλοιοκτήτη σήμερα, ο οποίος μπορεί, έχει τη δυνατότητα και αναγνωρίζει την ευκαιρία, να επενδύσει σε αυτά τα eco πλοία. Mm-hmm. Είναι ένα κίνητρο για τον ίδιο, γιατί οι ναυλωτές θα προτιμούν να ναυλώνει τα δικά του πλοία παρά πλοία τα οποία τους κοστίζει πολύ πιο ακριβά. Μάλιστα, είναι μια τάση εντός εισαγωγικών, θα μπορούσαμε να πούμε, που θα μπορούσε να επωφελήσει κατά πολύ τους πλοιοκτήτες, έτσι? Πρωτίστως τους ναυλωτές και δευτερευόντως τους πλοιοκτήτες, γιατί θα ναυλώνονται πιο εύκολα τα πλοία τους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί και ο BDI την επόμενη εβδομάδα, ο οποίος βεβαίως παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε παγκοσμίως στις αγορές να καταγράφουν σημαντικότατη άνοδο, σημαντικότατα κέρδη. Παρ' όλα αυτά, η ναυτιλία παραμένει σε ισορροπημένα επίπεδα προς τα κάτω, θα έλεγα. Οι αγορές αυτή τη στιγμή έχουν μια αρκετά μεγάλη ρευστότητα. Είναι κάτι που το λένε όλοι και το αναγνωρίζουμε κι εμείς. Εν αντιθέσει, η ναυτιλία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη ρευστότητας, αν θέλετε. Οπότε εκεί εντοπίζεται η διαφορά. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.